μπορούσε να είναι το επόμενο μας θέμα. Πείτε μου εσείς που με βλέπετε στον δρόμο και μου λέτε ότι έχουμε καιρό να δείξουμε μαγιό. Όσες δεν προλάβατε να πάρετε, έχουμε νέες αφίξεις. Εδώ στο κατάστημα Secret. Καινούρια μαγιό. Που πρωτοεμφανιζόμενα θα τα ονομάσουμε, Ειρήνη. Βέβαια. Συμφωνείς? Θα φέρω και άλλα χρωματάκια για να υπάρχει ποικιλία. Μάλιστα. Πρωτοεμφανιζόμενα για όλες εσάς που θέλετε να βγείτε στην παραλία την Κυριακή και να μιλάνε όλη την υπόλοιπη εβδομάδα για εσάς μέχρι την επόμενη Κυριακή. Και όχι μόνο, έτσι. Ναι. Λοιπόν, επιλέξαμε εδώ το πράσινο που είναι πολύ στη μόδα φέτος, ναι. Και βλέπεις διάφορους συνδυασμούς. Το πράσινο με το γκρι, το μπικινάκι αυτό. Και... Σιγά να το προλάβουμε. Α, να το δείξουμε το καλέ. Εδώ. Αυτό το μπικινάκι, το οποίο συνδυάζεται. Συνδυάζεται πολύ ωραία με καφτάνι. Ναι. Το συγκεκριμένο που δείχνω είναι οικολογικό το υφασμά του. Σε πολύ καλή ποιότητα. Μπορεί να φορεθεί και πουκαμίσα. Αλλά πηγαίνει πολύ, πάρα πολύ ωραία με τα πράσινα μαγιό και με άλλα χρωματάκια. Και άλλα χρώματα, αλλά μ' αρέσουν εμένα οι συνδυασμοί έτσι, ναι. Οι ίδιοι. Και γενικά το λαχανί είναι ένα φωτεινό, ένα χαρούμενο πολύ χρώμα. Πολύ νεανικό. Mm-hmm. Και βλέπεις ότι τα σχέδια είναι πάρα πολύ ωραία. Έχει και το βολενάκι του, δεν είναι εγώ σκέτο. Θέλω να δείξουμε και αυτό. Αυτό είναι το τρικίνι του. Ναι. Βγαίνει και σε μπικινάκι με τριγωνάκι, σε στράπλες. Οι τυράντες φεύγουν και γίνεται στράπλες χωρίς τυράντα. Μπορεί να φορεθεί ή στο λαιμό να δεθεί. Και το πολύ ωραίο είναι και το τρικίνι του. Αυτό εδώ το που μοιάζει περίπου με ολόσωμο, αλλά δεν είναι έτσι το τρικίνι. Ναι, ναι, ναι. Πάλι στράπλες, με τυράντες ή χωρίς φοριέται και με πολύ ωραίο το κάτω. Και να πω και κάτι, αυτά τα χρώματα αναδεικνύουν και το μαύρισμα. Τώρα που εντάξει, κάποιες δεν έχουμε μαυρίσει ακόμα πολύ, είτε λόγω δουλειάς, είτε λόγω άλλων υποχρεώσεων, ναι. Που δεν πηγαίνουμε κάθε μέρα στην παραλία, το φωσφορίζει αυτό το λαχανί αναδεικνύει πάρα πολύ το μαύρισμα, όπως και το λευκό το χρώμα. Άλλο έτσι. Ένα πολύ ωραίο καφτάνι που μπορούμε να συνδυάσουμε μαζί είναι και αυτό. Και αυτό πηγαίνει πάρα πολύ ωραία. Και στολισμένο κιόλας. Αυτό μπορεί να φορεθεί και βράδυ. Σε όλα τα καφτάνια μπορούν να φορεθούν και βραδινά. Μάλιστα, να πάμε τώρα σε ασπρόμαυρους τόνους που έχει διαλέξει εδώ η Ειρήνη μία ποικιλία από τέτοιους χρωματισμούς, ναι. Σε διάφορα σχέδια πάλι. Εδώ είμαστε λοιπόν στο ασπρόμαυρα. Ασπρόμαυρα ή και λίγο ασημή μέσα. Υπέροχο και αυτό, βλέπεις, ωραίο μπικινάκι, σε σουρωτό, βγαίνει και με σταθερό. Έχουμε εδώ επιλογές για κάθε κοπέλα, όπως θέλει, ό,τι σουτιέν θέλει να φορέσει. Ναι. Ανάλογα λοιπόν, με το σωματότυπο. Το συγκεκριμένο τώρα αυτό είναι τρικίνι. Α, μάλιστα, είναι μονοκόμματο. Είναι τρικίνι. Πάρα πολύ όμορφο, πολύ ιδιαίτερο. Με δετά δεσηματάκια στο πλάι, πολύ μοντέρνο. Και το μπικινάκι του είναι αυτό. Που και αυτό είναι με λίγη ενίσχυση. Ναι. Στο ίδιο σχέδιο βγάζει και για πιο μεγάλο στήθος. Έχει διάφορες εδώ κάπ. Επιλογές, ναι. Ναι. Και αυτό είναι αρκετά έτσι αυτό ιδιαίτερο. Αυτό είναι πολύ ωραίο και πολύ πρωτότυπο. Πάλι στράπλες σουτιέν, το οποίο είτε το φορά στο λαιμό, είτε χωρίς τυράντα, έχει κλειψάκια και γίνονται και σταθερές οι τυράντες, ό,τι θέλεις. Και έχει πολύ ωραίο βρακάκι, πολύ μοντέρνο. Σε μπραζίλ στυλ. Ναι, ναι, ναι. Βλέπουμε και το πίσω του μπραζίλ. Αλλά έχει και τη φουστίτσα από πάνω. Κάνει ένα πολύ μοντέρνο σχεδιάκι, διαφορετικό. Μάλιστα. Και εδώ περνάμε σε πουά. Πάρα πολύ ωραίο. Κλασικό και ρομαντικό θα και έλεγα. Και συγχρόνως μοντέρνο. Mm-hmm. Δηλαδή δες αυτό τώρα, πολύ μοντέρνο βρακάκι. Ναι. Στράπλες πάλι σουτιεδάκι. Και έχει και την εγγράφα, ναι, με την πέρλα εδώ. Πιο αριστοκρατικό είναι με την πέρλα. Είναι πιο σικάτο θα έλεγα. Και αυτό είναι το ασορτί του το ολόσωμο για μια κυρία που θέλει να βάλει ολόσωμο. Και το πίσω. Βέβαια και εδώ έχουμε πολλούς συνδυασμούς με καφτάνια. Ένα από αυτά που έχω επιλέξει εγώ είναι αυτό. Έχουμε πάρα πολλά καφτάνια που μπορεί να συνδυαστεί με το μαύρο μαγιό. Σίγουρα. Ναι. Με το ασπρόμαυρο μπορείς να βάλεις πολλά. Οτιδήποτε. Μάλιστα. Και επειδή έχουμε μεγάλη ποικιλία σε ασπρόμαυρο, θα σας δείξουμε λίγα ακόμη. Πάλι τρικίνι βλέπω εδώ. Και εδώ ασπρόμαυρο. Πολύ κομψό και αυτό. Mm-hmm. Με βολανάκια εδώ, ναι. Πολύ ιδιαίτερο. Εδώ, αυτό μεγαλώνει και το στήθος, να ξέρετε. Ναι, φιλενάδες μου καλές. Για μικρό στήθος να φαίνεται πιο μεγάλο. Εδώ. Και εδώ ένα για πιο μεγάλο στήθος διαλέξαμε. Σε ασπρόμαυρο. Σε πολύ ωραίο ντεσέν. Ναι. Φαίνεται ανάγλυφο. Δεν είναι. Βλέπεις. Ναι. Και με μπανέλα και δετό στην πλάτη. Μάλιστα. Σε μοντέρνο στήλ. Και με δετό βρακάκι. Ίδιο μοτίβο κρατάς και αυτό. Το ολόσωμό του.
σε στράπλες και βγαίνει και σε κανονικό με τυραντούλες, το οποίο έχει και αυτό διαφάνεια. Έχουμε ξαναδείξει μαγιό με διαφάνεια, είναι πολύ μοντέρνα. Ναι. Είναι πιο κομψά και πιο μοντέρνα. Και για λίγο πιο ευτραφούλες. Για πιο παχουλή κοπέλα, αλλά σε μοντέρνα, γραμμή. Μοντέρνα γραμμή, βέβαια. Και η ζέμπρα, η κλασική ζέμπρα. Ωραία. Η οποία φοριέται συνέχεια. Κάθε χρόνο είναι. Κάθε χρόνο, ναι. Την προηγούμενη φορά είχαμε δείξει τη γρέλαιο παρδαλέ. Να δείξουμε και ζέμπρα. Υπάρχει και ασορτή καφτάνι και εδώ. Που μπορεί βέβαια το καφτάνι να συνδυαστεί και με τα υπόλοιπα μαγιό, βέβαια, γιατί είναι ασπρόμαυρο. Αλλά συνδυάζεται πολύ ωραία με τη ζέμπρα. Μάλιστα. Και πολύ ωραίο είναι και αυτό το σχέδιο, που βγαίνει με κανονικές τυραντούλες, κανονικό σου κεδάκι σε C-cup και σε D για μεγάλο νούμερο, και βγαίνει και σε πιο μικρή cup, σε στράπλες. Στράπλες πολύ καλά ενισχυμένο, που δένεις το λαιμό, είτε το δένεις εδώ φιωγκάκι, ό,τι μόδα θέλεις εσύ. Και μέσα πρέπει να πούμε ότι για το μικρό στήθος περιέχει πολύ μαξιλαράκι. Δηλαδή, είτε μπορεί να προσθέσει ή να αφαιρέσει μαξιλαράκι, αναλόγως πόσο το θέλει η κοπέλα. Και να το προσαρμόσει. Ναι. Μάλιστα. Ωραιότατα. Με τι θα συνεχίσουμε? Να συνεχίσουμε με άλλα χρωματάκια, να βάλουμε κάτι πιο χρωματιστό τώρα, πιο λουλουδάτα. Πάμε να δούμε λουλουδάτα, λοιπόν.